Ονομάζομαι Γιάννης Κανίογλου. Έχω έρθει από την Καβάλα, από τη Νέα Πέραμο. Είμαι συνταξιούχος του ΟΤΕ και εδώ και 16 χρόνια πηγαίνω ανά την Ελλάδα και ζωγραφίζω διάφορα σχολεία, ιδρύματα, κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους χώρους, με την βασική προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν παιδιά, γονείς, γείτονες, ανάλογα που απευθύνομαι. Τώρα είμαι προσκεκλημένος από τη Μαρότη Τζαρά, η οποία είναι διευθύντρια του σχολείου και τυχαίνει να τη γνωρίζω από μικρό παιδί. Πήγαινε στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά μου και μου ζήτησε να έρθω να φιλοτεχνήσω το ειδικό σχολείο και με χαρά το έχω κάνει. Ο κύριος Γιάννης είναι εδώ σήμερα φιλοκερδός. Το όνομά του για μένα είναι συνδεδεμένο με την προσφορά και την αμυδιοτέλεια και την καλεσθησία. Είναι εδώ για να βοηθήσει το σχολείο να γίνει πιο όμορφο μετά από προσωπική μου πρόσκληση. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Θέλω να ευχηθώ να είναι γερός να συνεχίσει να μορφαίνει και άλλα σχολεία όπως κάνει τόσα χρόνια. Ζωγραφίζουμε ένα νησί που περιβάλλεται από θάλασσα όπως όλα τα νησιά. Έχει ένα κάστρο, κάτι σαν απομίμηση της Λέσβου, όπως έχετε εδώ πέρα το κάστρο σας. Προσπαθούμε να δώσουμε χώρους που μπορούν τα παιδιά ελεύθερα να ζωγραφίσουν διάφορα λουλουδάκια, να κάνουν τα κύματα, να κάνουν βαρκούλες. Εδώ είναι ένα ειδικό σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρίες να έχουν δημιουργικότητα, να συμμετέχουν σε χαρές που θα τους ομορφαίνουν μεθαύριο το περιβάλλον τους. Μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ να φτιάξουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που συμμετέχουν μαζί μας σε όλο αυτό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας, τη συνεξέλιξη, το Γενικό Δημοτικό Καλονής, το ΕΠΑΝ που έχουν έρθει για να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να φτιάξουμε ένα περιβάλλον πιο ευχάριστο, πιο χαρούμενο και να είναι και τα παιδιά μας πιο δημιουργικά, πιο να έρχονται με άλλη διάθεση. Και είμαστε εδώ σε ό,τι χρειαστούν να βοηθήσουμε και εμείς σαν γονείς και η συνεξέλιξη φυσικά που συμμετέχει εκείνη μαζί μας. Αύριο θα συμμετέχει και το ΚΔΑΠ, Ρόζα Σημαία. Να έρθουν και εκείνοι να μας βοηθήσουν και από ό,τι βλέπετε είναι κάτι πολύ ωραίο και θα μείνει για καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη στήριξή σας και που είστε κοντά μας σε όλα. Η σημερινή δράση είναι μια πρωτοβουλία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλονής. Αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο πιο όμορφο το σχολείο μας. Με τη βοήθεια του κυρίου Κανίου Γιάννη, ο οποίος έχει έρθει από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, που είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Βλέπουμε ότι το σχολείο μας αλλάζει τελείως μορφή, γίνεται πιο χαρούμενο και βοηθάει και τη δική μας καθημερινότητα και των παιδιών για να ερχόμαστε όλοι με χαρά και διάθεση. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Περιβολάρη, τον πρώην πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος ανέλαβε το βάψιμο του κτηρίου, το εξωτερικό βάψιμο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας που για άλλη μια φορά μας στηρίζει και έχει αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης του ζωγράφου μας, τα κεράσματα που έχουμε εδώ, διάφορα πράγματα. Να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικοί είμαστε όλοι μια ομάδα και παρέα. Δημιουργήσαμε το αποτέλεσμα που βλέπετε. Η σημερινή δράση γίνεται με τη βοήθεια πολλών σχολείων και θέλω να τους ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους όλων των συναδέλφων και των γονέων. Είναι εδώ το ΕΠΑΛ Καλονής, είναι εδώ το Δημοτικό Σχολείο Καλονής. Επίσης είναι εδώ η συνεξέλιξη. Τους ευχαριστώ θερμά, είναι μαζί μας κάθε φορά σε κάθε μας δράση. Και αύριο θα είναι εδώ και το ΚΔΑΠ. Αμαία πρόσβαση. Που επίσης είναι κοντά μας σε ό,τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ θερμά όλους. Σήμερα η συνεξέλιξη είναι εδώ, αφού είναι Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ανθρώπων με Αυτισμό στη Λέσβο.
συμβάλλουμε σε αυτό το καλλιτεχνικό έργο, το καταπληκτικό, το οποίο ομορφαίνει το χώρο του σχολείου. Είναι ένα αποτέλεσμα πολύ καλής συνεργασίας σχολείου, διευθύντριας, γονέων και παιδιών. Και νομίζω αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα να βρει προς τα έξω, να πάει και σε άλλα σχολεία. Θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία έχει αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο έργο είναι καταπληκτικό, που δίνει χρώμα και ομορφιά στο χώρο. Και βλέπουμε πολλά παιδιά από το απέναντι σχολείο της Γενικής Εκπαίδευσης να έρχονται σήμερα εδώ. Οπότε ίσως αυτό βοηθήσει και στη συμπερίληψη των παιδιών.